Αγαπητοί συνέλληνες, καλημέρα. Με τον αγαπητό φίλο Ιωάννη βρίσκομαι στον νότιο πάρκο των Πατρών, σε μικρή απόσταση από την εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέου. Είναι το τρίτο βίντεο κατά σειράν που γυρίζω σε αυτό το σημείο, γιατί στο προηγούμενο βίντεο κάποιος περίεργος, είναι έξι εντός αγωγικών, σταμάτησε και παρακολουθούσε να δει τι λέω. Δεν χρειάζεται, εγώ ούτως ή άλλως τα βίντεό μου τα κοινοποιώ και τα βλέπει ο καθένας. Είτε εχθρός, είτε φίλος, είτε γνωστός, είτε άγνωστος. Το θέμα του βίντεο του σημερινού είναι το θέμα των εκλογών. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνέλληνες, οι εκλογές δεν αποτελούν τη λύση του πολιτικού προβλήματος της Ελλάδος. Με τις εκλογές δεν είναι το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος. Το τι πρέπει να κάνουμε με το θέμα των πολιτικών μας το υποδεικνύει η ιστορία μας και ασφαλώς οι λύσεις δεν είναι οι εκλογές. Σας καλώ να μην ψηφίσετε κανένα από τα τρία προδοτικά κόμματα, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Οποιοδήποτε άλλο κόμμα πρεσβεύει εθνικές θέσεις και ιδέες και είναι εναντίον των εμβολιασμών, αυτούς θα ψηφίσετε. Κατά συνέπεια, όσοι έχουν ταχθεί υπέρ των εμβολιασμών, και εννοώ τα κόμματα που εκφράζουν, γενικά κόμματα που εκφράζουν πατριωτικές θέσεις, όπως το Τζίμερ και το Καντεβότη, να τα καταψηφίσετε. Να τα καταψηφίσετε τελείως. Δεν θα ψηφίσετε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το όχι του δημοψηφίσματος το έκανε ναι. Γιατί ευθύνη για το έγκλημα στο μάτι. Η φωτιά εκεί στο μάτι δεν ξεκίνησε και δεν προεκλήθη από αιτία επί του εδάφους, αλλά από αέρος. Εκεί εχάθηκαν πάνω από 100 άτομα, εξαϊλώθησαν. Έχει γίνει έρευνα από φίλους για αυτό το θέμα και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Επίσης δεν θα ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ για την προδοσία του ονόματος της Μακεδονίας στους απογόνους των Κομιτατζίδων και των Βουλγάρων των Σκοπίων και στους Αλβανούς των Σκοπίων. Τα μέρη εκείνα είναι ελληνικά, είναι το μοναστήρι, είναι η Πρίλαπος, είναι το Κρούσοβο, το Μεγάροβο, είναι η Στρόμνητσα, η Ευγιαλή, είναι η Στόβη. Είναι μέρη ελληνικότατα τα οποία κατέχονται από τους Σκοπιανούς. Είναι ελληνικά τα εδάφη αυτά. Αποτελούν το βόρειο τμήμα της ελληνικοτάτης Μακεδονίας. Η Μακεδονία ανήκει στο ελληνικό έθνος. Ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε τις εντολές και εξετέλεσε τις εντολές των αμερικανικών και των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών. Μαύρο στον ΣΥΡΙΖΑ, μαύρο στον Αλέξη Τσίπρα. Και θα τον ψηφίσετε επίσης για το θέμα της ομαδικής εγκαταστάσεως εκατοντάδων χιλιάδων λάθρομεταναστών στο ελληνικό έδαφος. Δεν θα τον ψηφίσετε και γι' αυτό το λόγο. Μαύρο λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, μαύρο στο ΠΑΣΟΚ. Για όσα έχει κάνει. Μαύρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαύρο στη Νέα Δημοκρατία. Μαύρο σε αυτόν τον άνθρωπο, το ανθρωπόμορφο τέρας, το οποίο εδίχασε τους Έλληνες ορίζοντάς τους σε ψεκασμένους και τσαπατζίδες και στους καλούς, τους υπάκους, τους ραγιάδες, αυτούς που δέχτηκαν να κάνουν το εμβόλιο, οι λέξεις εντός εγωγικών, δηλαδή να δεχτούν να γίνουν πειραματόζωα των φαρμακευτικών εταιριών, να βάλουν στο σώμα τους επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι θανατηφόρες και προξενούν σοβαρές και ανίατες βλάβες στην υγεία. Όσοι το εδέχτησαν είναι άξιοι της τύχης τους. Όσοι εδέχτησαν να γίνουν πειραματόζωα είναι άξιοι της τύχης τους. Εδίχασε το ελληνικό λαό. Μας χαρακτήρισε όλους εμάς που δεν δεχτήκαμε να γίνουμε πειραματόζωα, ψεκασμένους και τσαπατζίδες. Ποιος? Ένας που είναι αμφιβόλων γονέων. Ένας που είναι αμφιβόλων ηθικής. Ένας που έλεγε ότι ο Λιγνάδης, ο γνωστός παιδόφιλος και παιδεραστής Λιγνάδης, ότι είναι ακίνδυνος. Είναι φίλος του ο Λιγνάδης. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένας ο οποίος δεχόταν επισκέψεις αλλοδαπών μαζί με τον Νίκο Γεωργιάδη σε διαμέρισμα στον Οδό Καραϊσκάκη. Και τότε γινόταν εκεί, φανταστείτε το εσείς. Βάλτε το μυαλό σας και τη φαντασία σας να δουλέψει και θα καταλάβετε. Ένας ανθρωπόμορφος δαίμονας, γιατί κατέχεται από μυριάδες δαιμονίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός που έχει το όνομα αυτό, ο οποίος παρεβίασε τους κανόνες εορτασμού του Πάσχα, με τη βοήθεια βέβαια του θλιβερού γέροντος που παριστάνει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, και το Πάσχα αντί να εορταστεί Κυριακή,
εορτάστηκε για λόγους προστασίας, δήθεν προστασίας από τον κορονοϊό, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Αυτός δεν εξυνάγκασε τον κόσμο να είναι κλεισμένος μες στα σπίτια του, δεν επέβαλε μια αστυνομοκρατία, δεν έπρεπε να στείλεις μήνυμα SMS στις αστυνομικές αρχές, δεν ξέρω πού, και να πεις ότι πάω εκεί στο σούπερ μάρκετ, πάω εδώ, πάω εκεί, ενώ οι αλλοδαποί, οι μουσουλμάνοι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, χωρίς βέβαια να έχουν υποχρέωση εμβολιασμού. Γιατί είναι αυτοί οι εκλεκτοί του Σόρος, του Γκέιτς και όλων αυτών των σατανικών ανθρωπομόρφων τεράτων και πρόκειται να μας αντικαταστήσουν. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Γι' αυτό δεν τους εμβολίασαν. Ήξεραν και ξέρουν τι περιέχουν αυτά τα λεγόμενα εμβόλια, τι ουσίες περιέχουν και ότι οδηγούν στο θάνατο και ίσως και στη στήρωση, όπως λέγεται, όπως έχει αναφερθεί. Έχουμε και το θέμα της στήρωσης των ζώων. Ποιος σου φταίνε, βρε Κυριάκο, οι γάτες και τα σκυλιά? Γιατί ο άλλος να υποχρεωθεί να στηρώσει τα ζώα του, τα κατοικητικά του? Γιατί να στείλει γενετικό υλικό σε κάποιο ίδρυμα ειδικό της Ακαδημίας, γενετικό υλικό των ζώων? Για ποιο λόγο? Έτσι, καλό και τις φιλοζωικές εταιρείες να καταψηφίσουν, αν έχουν όντως αισθήματα υπέρ των ζώων, να καταψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο να πω, για να πω για τα μνημόνια, να πω για την οικονομική εξόντωση, την ακρίβεια που πας να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ και η φέτα κάνει 12 ευρώ, το λάδι κάνει 15 ευρώ, 10 ευρώ, να πας δηλαδή στην Ταϊκή να πάρεις πράγματα και να δεις όλα να είναι ανεβασμένα. Τι να πω, ο κόσμος είναι φτωχός. Δηλαδή γιατί μειώνουν, γιατί δεν κάνουν μειώσεις στον αριθμό των βουλευτών, στις αποδοχές των βουλευτών? Γιατί δεν υπάρχει ποινή για τις μίζες? Δηλαδή, εφορία να ψάχνει έναν άνθρωπο ο οποίος αντικειμενικά δεν δύναται να πληρώσει για τον χρόνο σε καταβολή προστίμων και να μην ενδιαφέρεται, είναι δικός του οργανισμός. Και να μην ασχολείται με το θέμα των μιζών. Αυτός δεν έπρεπε να λέγεται Μητσοτάκης, Μιζωτάκης δηλαδή, που είναι μίζες. Και Διαβολάκης και όλα τα Άκης. Με κακά δηλαδή. Με επίθετα κακού περιεχομένου και κακού κακής ενίας. Τι άλλο να πούμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, ότι ετοιμάζεται να δώσει το Αιγαίο στους Τούρκους, προωθείται στην εκμετάλλευση και μάλιστα υπάρχει η πληροφορία ότι ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης συναντήθηκαν μυστικά στην Κωνσταντινούπολη με τον Ερντογάν και συμφώνησαν για την παράδοση του Αιγαίου στους Τούρκους. Δηλαδή εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν διεκδικούμε τη Μικρά Ασία την οποία κατέχουν οι Τούρκοι, την Κωνσταντινούπολη. Δεν μιλάμε για τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας, για τα μνημεία εκεί, για την Αγία Σοφία, την Αγία Ειρήνη, την Αγία Σοφία της Τραπεζούντος που βεβηλώνονται από τους βαρβάρους, αγαρινούς και μουσουλμάνους. Για αυτά γιατί μιλάμε, γιατί δεν μιλάει η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία Εκκλησία της Ελλάδος, μιλώ για την ηγεσία της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είναι όλος ο πιστός λαός. Γιατί δεν μιλάει η Εκκλησία της Ελλάδος για τους κρυπτοχριστιανούς της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης? Γιατί εδώ θα μου πείτε, συνήργησε η Εκκλησία στον εμβολιασμό ή τη γενοκτονία του ελληνικού λαού? Αυτό έκανε η Εκκλησία. Αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα της Εκκλησίας. Ότι δεν βοηθούν τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σοβαρό ζήτημα. Και δεν διεξάγουν αντιαιρετικό αγώνα. Εκείνο που θα πρέπει επίσης να τονίσω, είναι πολλά τα θέματα και ίσως ενδεχομένως να ξεχάσω κάτι, είναι ο άθλιος ρόλος της Αμερικανικής πρεσβείας. Η οποία Αμερικανική πρεσβεία επεμβαίνει στα πράγματα της Ελλάδος. Και εκ του αφανούς εργάζεται για την εγκαθίδρυση κυβερνήσεως η οποία να υπηρετεί τα συμφέροντά της. Δηλαδή είτε της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου με τους Τούρκους. Μην μας φύγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ. Ας φύγει. Στα τέτοια μας η Τουρκία, στους όρχες μας τον ΝΑΤΟ, στους όρχες μας και το Βαρύ Κράτος Αμερικής, στους όρχες μας και η Αμερικανική κυβέρνηση, η εκάστοτε Αμερικανική κυβέρνηση. Έτσι. Έμαθα και επίσης και το εξής, το μου το είπε πριν από λίγο ο αγαπητός φίλος Γιάννης, ότι η μοναχή που έφεραν την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστία από Άγιο Όρος, ζήτησαν να πάνε στα Τέμπη, να κάνουν ένα τρισάγιο εκεί. Και δόθη εντολή άνωθεν, δηλαδή από πάνω από την κυβέρνηση, να μην γίνει τρισάγιο στα Τέμπη. Το έγκλημα των Τεμπών
είναι το βαρύτερο, ένα από τα βαρύτερα εγκλήματα της κατοχικής κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβερνήσεως αυτών των διαβολικών τεράτων. Τι έγινε στα Τέμπη, γιατί δεν μας λένε τι περιείχε εμπορική αμαξοστοιχεία Ισραηλινών συμφερόντων, τι περιείχε και έγινε αυτή η ανάφλεξη, όχι έκρηξη, η ανάφλεξη. Γιατί η ανάφλεξη έγινε πρώτη συγκρούσεως των δύο αμαξοστοιχειών, της εμπορικής και της επεμβατικής αμαξοστοιχείας. Δεν είναι 57 άτομα που εχάθησαν εκεί στα Τέμπη. Είναι τουλάχιστον 120 άτομα. Κάπου 120 άτομα. Τι έγινε, ήταν μεταξύ αυτών και νεαροί, ήταν νεαρά άτομα κυρίως, νεαρής ηλικίας. Και χάθησαν. Δεν είναι 57 άτομα. Γιατί βάζουν ανθρώπους στους σιδηροδρόμους οι οποίοι είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Δηλαδή εμπιστεύεσαι και βάζεις για να εξυπηρετήσεις την κομματική σου πελατεία, τους κομματάρχες, βάζεις ανθρώπους αναξίους και ανικάνους σε ένα πόστο, σε μια θέση, από την οποία θέση εξαρτάται η ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που κινούνται με τα τρένα. Γιατί εδόθησαν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι στους Ιταλούς και συγκεκριμένα Σικελούς μαφιόζους? Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο οποίος έδωσε έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ τα ελληνικά τρένα στους Σικελούς μαφιόζους? Γιατί η Hellenic Train δεν αγγίχθηκε από τις εισαγγελικές αρχές? Ένα άλλο θέμα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι η τεράστια ευθύνη των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. Όταν κάποια στιγμή ο λαός αναλάβει την εξουσία στα χέρια του, θα πρέπει να τιμωρήσει παραδειγματικά τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, εκείνους που άφησαν να εκτελεστεί αυτό το πρόγραμμα γενοκτονίας εις βάρος του ελληνικού λαού, εννοώ ο εμβολιασμός, και δεύτερον το θέμα των ΔΕΜΠΟΝ, το οποίο δεν συνεκίνησε τις εισαγγελικές αρχές για να διατάξει και τη σύλληψη ενός εκ των κυρίων υπευθύνων, δηλαδή του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είναι μεν γιος του Αχιλλέα Καραμαλή, αλλά Αχιλλέας Καραμαλής δεν ήταν αδελφός του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ολετήρα, του καταστροφέα της Κύπρου και της ελληνικής γλώσσης. Ήταν γιος του. Ο Αχιλλέας Καραμαλής ήταν γιος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι τόσα πολλά τα θέματα, αγαπητοί μου φίλοι, τα οποία μπορούν να θυγούν, ώστε δεν αρκεί ένα βίντεο αλλά εκατοντάδες βίντεο. Εκείνο που σας καλώ και θα το πω και πάλι και θα αναφερθώ επίσης την επόμενη εβδομάδα πάλι στα ίδια θέματα, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια άνοια στον ελληνικό λαό, ένας μυθριδατισμός, έχει δηλητηριαστεί το μυαλό και ο νους του μεγαλύτερου τμήματος του ελληνικού λαού από τα παραπλανητικά και προδοτικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, ήδη τους τηλεοπτικούς σταθμούς, στους οποίους εδόθησαν άλλα 9 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουν τη δουλειά τους, να πεισίσουν όλοι αυτοί οι ελληνόφωνοι και εγκληματίες, μεγαλοδημοσιογράφοι και μεγαλοκαναλάρχες. Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, όσοι έχετε νου και νόηση, να διδαχθείτε από την ιστορία μας για το τι πρέπει να κάνετε. Εγώ εκείνο που μπορώ να κάνω και το κάνω ήδη είναι να μιλώ και να σας αφυπνίζω όσους μπορώ να αφυπνίσω για να προφυλαχθείτε και να κάνετε το χρέος το οποίο επιβάλλεται από τη μακραίωνη και πολυθυλιετή ιστορία μας προς την πατρίδα μας. Αγαπητοί συνέλληνες, να είστε σε γρήγορση, να καταψηφίσετε τα προδοτικά κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και να ψηφίσετε μόνο πατριωτικά κόμματα, κόμματα τα οποία έχουν ταχθεί εναντίον των προδοτικών πράξεων, εναντίον των αρθελληνικών και αντιχρίστων πράξεων των τριών προαναφερθέντων κομμάτων, και να ψηφίσετε ανθρώπους που είναι πατριώτες, που θα είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να σας πουλήσουν. Μην ξεχνάτε άλλωστε το τι έπραξε ο Άριος Πάγος στο θέμα του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη. Εγώ δεν είμαι με τον Ηλία του Κασιδιάρη. Έχω κάποιες ενστάσεις. Αλλά η ενέργεια αυτή υπήρξε βαθύτατα αντιδημοκρατική και αντιλαϊκή. Είναι μια ενέργεια που έβαλε τα φόπλακα για τον Άριο Πάγο
έβαλε τα απόπλακα στο κατασκευασμένο και καταπαραβιασμένο Πολάκης Σύνταγμα, το οποίο δυστυχώς Σύνταγμα δεν υφίσταται από την εποχή που η Ελλάδα υπήρχε εξαναγκαστικώς στα μνημόνια ή στην κυριαρχία των ξένων δανειστών. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ, σας καλώ πάλι να μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Να ψηφίσετε πατριωτικά κόμματα, τα οποία κόμματα είναι υπέρ των θέσεων του έθνους, είναι κατά της Τουρκίας, εναντίον κάθε ανθεληνικής δυνάμεως. Και σας καλώ επίσης να μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να πέσει θύμα όλων αυτών των επιτηδίων, όλων αυτών των ανθρωπομόρφων δαιμονικών τεράτων. Αυτά ήθελα να σας πω και να προσέχετε, γιατί φοβάμαι ότι το βράδυ των εκλογών, το βράδυ της 21ης Μαΐου, ημέρας εορτής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, θα γίνει νοθεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος δαιμονικός. Είναι ανίκανος να κυβερνήσει την χώρα αυτή, την κατέστρεψε την χώρα αυτή με την ακρίβεια, τα εμβόλια, τα μνημόνια, τις απαγορεύσεις, τον αυταρχισμό, με τα χιλιάδες ανομήματα τα οποία έκανε και τα χιλιάδες εγκλήματα. Το έγκλημα των τεμπών, να θυμάστε, το έγκλημα της ανθρωποθυσίας πάνω από 100 νέων ανθρώπων, της ανθρωποθυσίας στον τόπο όπου κατά τη μυθολογία μας, μύθος σημαίνει δίγηση, έχει ταφεί ο Πίθων. Αυτά ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί συνέλληνες, και αν ξέχασα κάτι θα το πω στο επόμενο βίντεο που θα γυριστεί εντός των ημερών. Να είστε καλά.